Η πόλη της Θεσσαλονίκης κυριολεκτικά πλημμύρισε μέσα σε πολύ λίγη ώρα από την ισχυρή καταιγίδα που έπληξε το κέντρο και τις γύρω περιοχές. Όπως βλέπετε στις εικόνες που καταγράφηκαν, οι ζημιές είναι πάρα πολλές. Πριν από λίγο, ένα όχημα βυθίστηκε εδώ κάτω από τη γέφυρα στην περιοχή των Αγίων Πάντων. Ο οδηγός κυριολεκτικά το έσπρωχνε με τα χέρια για να το απεγκλωβίσει. Ένας άλλος οδηγός που βλέπετε αυτή την ώρα που βρέθηκε στην αρχική παρόμοια κατάσταση εγκατέλειψε το σημείο και τώρα πριν από λίγο ήρθε εδώ με τη σύζυγό του για να διαπιστώσει από κοντά την καταστροφή. Επίσης, να σας πω ότι ένα ακόμη αμάξι βυθίστηκε σε τούνελ στο περιφερειακό, στο ύψος της Ηλιούπολης, και εκεί έγινε επιχείρηση για να το ρημουλκίσουν. Προς στιγμήν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, οι οποίες χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από τα ορμητικά νερά. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι μέσα σε μισή ώρα η πυροσβεστική κατέγραψε 220 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και για τη μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία. Ενδεικτικό της φοδρότητας της καταιγίδας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη.